Η Ομοσπονδία Οικοδόμων, όλη η εργατική τάξη της χώρας είναι στο πλάι σας. Αυτό είναι δεδομένο και όποιες αποφάσεις πάρετε για τη συνέχιση του αγώνα θα μας έχετε δίπλα σας το 100% για να στηρίξουμε αυτή τη μάχη, γιατί όπως είπε και ο προηγούμενος συνάδελφος, αυτός ο αγώνας είναι αγώνας όλων. Έχει μεγαλύτερες προεκτάσεις, βαθύτερες. Η συνέχιση λειτουργία του Λιάρκου δεν είναι μόνο για τους εργαζόμενους ίδιους, αλλά για μια ολόκληρη περιοχή η οποία θα μαραζώσει αν κλείσει αυτή η μεγάλη επιχείρηση. Καλή δύναμη στον αγώνα σας. Να πω μόνο ένα για όσον αφορά το κράτος αυτό που μας, την κυβέρνηση και το κράτος μας κυβερνά, ότι στα προβλήματα του λαού είναι απόν και στην εξασφάλιση των κερδών και στην πυγμή που θέλει να δείξει ενάντια στους εργαζόμενους είναι παρόν και το δείχνει κάθε στιγμή και κάθε ώρα, όπως κάτω στο λιμάνι που ήταν σε ετοιμότητα και πήγαν όλες οι δυνάμεις καταστολής για να βάλουν στην άκρη τους εργαζόμενους, όπως ενδεχομένως να κάνουν και το επόμενο διάστημα και στον αγώνα το δικό σας, όπως κάνανε προχθές που στείλαν τα μάτια να μην βγουν οι αγρότες στον δρόμο να διεκδικήσουν να ζήσουν αξιοπρεπώς για να μπορέσουν να ξαναπαράγουν για να υπάρχει αγροτική οικονομία στη χώρα. Και δείχνουν την αδυναμία τους στο να υπερασπιστούν τον κόσμο, να μην μπορεί να βάλει άλλος το ρεύμα για να ζεσταθεί, γιατί είναι πανάκριβο, του κόβουν το ρεύμα, με μια βροχή πνίγεται και δεν τους νοιάζει, με ένα χιόνι μένει ο άλλος για δύο μέρες στην Αττική Οδό και κοροϊδεύουν την κοινωνία γιατί λέει δεν υπήρχε δυνατότητα να υπάρχουν μέσα να ξεμπλοκάρουν το λαό. Αυτό είναι το κράτος τους, έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως και ο αγώνας ο δικός μας όμως έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, που τελικά θα είναι νικηφόρος, γιατί είμαστε όλοι ενωμένοι, είσαστε όλοι ενωμένοι και θα είμαστε όλοι σε αυτόν τον αγώνα. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.